Έλα το έχουμε. Αυτά παθαίνει κανείς όταν υπόσχεται στο κανάλι ότι από εδώ και πέρα θα ανοίγουμε μόνο τα μεγάλα τα κουτιά, επειδή δεν έχουμε χώρο. Λοιπόν, μάγκες μου, μισό να πάρω μια σαβαρίτα, το που θέλω. Έχουμε και λέμε For Honor Apollyon Edition. Μεγάλο κουτί, πάρα πολύ ελαφρύ. Το έπαιξα λίγο περίπτωση, αλλά δεν πειράζει. Για σας γίνομαι θυσία και το ξέρετε. Μετά από πάρα πολύ καιρό πάλι, με ένα unboxing σήμερα, παρέα μαζί μου το Titan Fax και τα 20 views που έχω κάθε φορά στα βίντεο μου. Hello guys. Το μεγάλο κουτί που υποσχέθηκα λοιπόν, πρόκειται για μια έκδοση που δυστυχώς το παιχνίδι του και γι' αυτό και η τιμή για δεύτερη φορά. Το πήρα από το eBay για 63 ευρώ και κάτι σέντ, αν δεν κάνω λάθος. Όταν πρωτοβγήκε αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, θυμάμαι τη μούλα ήταν πάνω από 100 ευρώ. Και θέλω σε αυτό εδώ το σημείο να πω κάτι περί collector's edition για άλλη μια φορά. Λοιπόν, μάγκες μου, να ξέρετε, το βασικότερο είναι, αν ένα παιχνίδι γίνει hype, καλό, να ξέρετε ότι η έκδοση collector's θα κοστίζει λίγο παραπάνω. Νόμος. Μετά πάλι, αν το παιχνίδι είναι hidden gem, να το πω και έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Άμα βγούνε τώρα ο ΧΥ, όπως λέγεται, YouTuber και αρχίσει, παιδιά, βρήκα ένα παιχνίδι και γαμώ. Παράδειγμα, ναι, κόλλησε το μυαλό μου. Βάζω εικόνα για να δείτε. Αυτό εδώ το παιχνίδι βγαίνει τώρα π.χ. ένας YouTuber που είναι μεγάλος στα subs και αρχίζει «Πα, παιχνιδάρα, τένα, τάλα» και βλέπεις από εκεί πέρα. Από εκεί που έφτιαχνε η Collector's Edition στο κατοστάρικο και αν, μπουμ, 7-8 κατοστάρικα παρακαλώ. Θέλω να πω ότι αυτή εδώ πέρα η έκδοση έχει επίσης ίδιες διαστάσεις, δηλαδή έτσι όπως τη βλέπω, με την Dark Souls 3, την Prestige Edition. Εντάξει, αυτή καταρχήν από αρχή έκανε του πούστη, και πλέον δεν τη βρίσκεις, να πω την αλήθεια. Κάτω από χιλιάρικο, δεν θέλω να πω ψέματα, δεν πιστεύω. Γι' αυτό να ξέρετε, παίζει πάντα ρόλο τι hype θα έχει το παιχνίδι, ποιος θα το hypeάρει. Αν το παιχνίδι πάλι βγει flop, όπως βγήκε π.χ. το For Honor, η τιμή του θα πέσει και κυριολεκτικά, άμα δεν είναι και limited edition και βγήκε πολλές φορές, παιδιά, κοιτάξτε το μέγεθος. Δείτε ένα ντοκιμαντέρ πώς δουλεύουν π.χ. στο Amazon και θα δείτε ότι έχουν έτσι ράφια και εκεί πέρα βάζουν τα πράγματα. Παιδιά, άμα το Amazon θέλει ή και εγώ δεν ξέρω τι, μια μεγάλη αποθήκη π.χ. να ξεφορτωθεί κάτι τέτοια, η τιμή δεν τους ενδιαφέρει. Διώξτε το. Πλέον, το Fallout 4, όχι, λάθος, το Fallout 76, το Power Armor Edition, την έχω εδώ πέρα, το κράνος από 3 εκατοστάρικα που θέλανε στην αρχή, μάγκες μου, στα μεγάλα καταστήματα την πετάνε πλέον. 80 ευρώ την είδα της προάλλησης στο Saturn και τα πετάνε. Δεν υπάρχει χώρος, πρέπει να φύγει. Μαλακία, game over. Λοιπόν, αυτά τα λίγα τώρα έτσι περί εκδόσεις, δεν τα είπα και τόσο αναλυτικά όσο θα ήθελα, αλλά να ξέρετε πάνω κάτω αυτά παίζουν ρόλο. Για μένα τώρα σαν collectors π.χ. έτσι το βλέπω το θέμα, έτσι πιστεύω ότι είναι. Πάνω κάτω φταίει και λίγο η community που ανεβαίνει και η τιμή, διότι τώρα άμα το άρεσε του Παναγιώτη YouTuber, ξέρω εγώ τι, με 50.000, όχι, 50 εκατομμύρια subs, τώρα το γάμισα, του άρεσε το παιχνίδι και βγήκε και είπε τη μαλακία του, εντάξει, γούσταρα, πάει τιμή επειδή το είπε αυτός, μπουμ. Για το μεταξύ δεν αξίζει καν η Collector's Edition. Είναι πάντα πώς θα τα φέρουν άλλοι, να το πω και έτσι. Δηλαδή επειδή γούσταρε ο άλλος. Αλλά απ' την άλλη όμως, αν γουστάρει το community, εκεί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πρέπει να έχεις πραγματικά κολοφαρδία. Αλλά εντάξει, τι να λέμε τώρα. Έχω πάρει collector's edition που πολλές φορές η τιμή δεν πέφτει κάτω από 200 και 300 ευρώ. Εντάξει, είχα κολοφαρδία κι όμως.
Και γι' αυτό φημίζεται και το κανάλι μου. Ο Τζαμπατζής. Λοιπόν, αρκετά τα είπα αυτή τη φορά. Πω 5 λεπτά μίλησα κιόλας. Πάμε να ανοίξουμε παρέα μαζί τώρα For the Honor Apollyon Edition. Να τελειώνουμε και με αυτό. Να κάνουμε και λίγο χώρο. Λοιπόν, πρόκειται για μεγάλο κουτάκι. Εντάξει, αρκετά ελαφρύ θα έλεγα. Λοιπόν, αυτό εδώ το αφαιρούμε. Let's go, δεν έχουμε και τον κατάλληλο χώρο. Αλλά εντάξει, μην ανησυχείτε, σύντομα μετακομίζω και θα έχουμε καινούριο στούντιο. Εδώ μου κάνει λίγο κόγξες. Λοιπόν, αφαιρέσαμε το πρώτο και βλέπουμε εδώ πέρα πολύ ωραία τοπίο από το in-game. For Honor το έπαιξα ίσα ίσα το tutorial level έκανα και μετά το έκανα deinstall, δεν είναι τίποτα γεμένο αυτό. Λοιπόν, αλλά την Apollyon Edition την είχα πάντα στο μάτι, αλλά τότε για εκείνη την τιμή λέω never. Πρώτο και καλύτερο θέλω να πω σε αυτό το σημείο, δεν περιλαμβάνει το παιχνίδι. Εδώ βλέπω υπάρχει θήκη για το παιχνίδι, απλώς και επειδή η έκδοση ήταν για 63 ευρουλάκια, δεν έχουμε το game. Αν δεν κάνω λάθος, το είχαν βγάλει τότε τζαμπέ και το είχα παίξει. Λοιπόν, game not, αλλά από ό,τι φαίνεται πρέπει να υπάρχει. Εμείς δεν το έχουμε εδώ πέρα, δεν πειράζει. Τίποτα το κακό. Σκουπίδια. Λοιπόν, πρώτο και καλύτερο εδώ πέρα. Έχουμε εδώ δύο φακέλους. Ένα μικρό και ένα μεγάλο. Εδώ μπροστά πολύ ωραία είναι το logo από το... Οκ, okay, τώρα πώς θα σας το δείξω, δεν φαίνεται, είναι πάντως είναι το logo από το game. Επίσης και στη μικρή καρτούλα, αλλά δεν φαίνεται επειδή είναι πολύ black. Το βγάζεις από μαύρο και βλέπεις πάλι μαύρο. Ναι, εδώ πέρα ένα χαρτάκι τώρα και καλά με backstory. Αν μπορείτε βέβαια να διαβάσετε τίποτα, γιατί δεν έχουμε και τα καλύτερα εφέ εδώ πέρα. Οκ, okay, με ένα backstory όπως είπα. Οκ, okay. Ενδιαφέρον, θα μπορούσαν να το κάνουν από άλλο τέτοιο θα έλεγα. Τι ήταν αυτό τώρα και εγώ δεν ξέρω. Μάλιστα. Και με μια καρτούλα από εδώ πέρα του τυπά. Πρέπει να μάθουμε και πού είναι τα καλύτερα φωτιστικά, γιατί είμαστε για τον Μπέο όπως είπα. Αυτό πολύ ωραίο θα μπει κατευθείαν εδώ πέρα. Μπορώ να το βάλω και έτσι, όχι δεν μπορώ. Θα το κουμπώσω εδώ πέρα. Ωραία, τοποτεθήθηκε. Ξέρετε, αρχίζω και ξεχνάω σιγά σιγά. Σύντομα θα βλέπετε YouTube και δεν θα ξέρω καν λέξη. Λοιπόν, όπως πάντα δεν έχουμε τίποτα μαζί μας, ώστε να μπορέσουμε να τα ανοίξουμε. Και πιστεύω φτάνουμε και στο τέλος του unboxing. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, πραγματικά. Σε αυτό το σημείο δεν πρόκειται για φιγούρα. Πρόκειται για statue. Ανάθεμά σας. Ου, και μεγάλη κιόλας. Μισό λεπτό να το γυρίσω αλλιώς. Θα με βρίζουν πάλι οι γείτονες που θα βάλω πάλι στη σκουπίδια τέτοια μεγάλα χαρτόνια. Αλλά τέλος πάντων. OMG. Μάγκες μου, εδώ μιλάμε για άλλο level πράγμα. Τα περίφημα ζηλίτσα γκέλ, όπως είπαμε, σε ένα ράφι. Πέταμα. Και έχουμε εδώ πέρα τώρα τι είναι τον δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν είναι γκόμενα ή άντρας. Πάντως θέλει προσοχή. Σκουπίδια. Καταρχήν χρειαζόμαστε χώρο, αυτό το οποίο πράγμα δεν έχουμε. Λοιπόν, μισό λεπτό να την πάω λίγο στα χέρια μου και να σας πω. Εντάξει, πιστεύω πρόκειται για
Γιαγκόμενα. Αλλά μπορεί και όχι. Δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω το background του παιχνίδι. Λοιπόν, For Honor, Triforce, Ubisoft 2017, Made in China, κλασική περίπτωση. Μοιάζει ο Κινέζος. Τα βελάκια εδώ πέρα είναι πλαστικούρες. Αλλά οκ, okay. Μετά εδώ πέρα τέρμα κάτω έχει πολύ ωραία από το, από το in-game, δηλαδή και καλά από, τους, από τον άλλο χαρακτήρα τον, μια φορά έχει έναν σαμουράι, έχει και έναν Viking. Είναι από εδώ πέρα τα κράνη. Είναι πολύ detailed τη φιγούρα, μπορώ να πω. Η statue, συγγνώμη. Ναι, και είναι πάρα πολύ ωραία. Από βάρος είμαστε και δεν φαίνεται να τίποτα κούφιο πράγμα. Πάρα πολύ όμορφη. Θα προσπαθήσω να τη φέρω λίγο πιο κοντά, αλλά ό,τι δείτε είδατε. Θα είναι δύσκολο όμως με το φωτισμό που έχω εγώ, κάνε σέντα. Πάρτε εδώ τη σκοτίδα. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Λοιπόν, και γι' αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι, οι μάγκες μου δίνατε τότε γύρω στα 100 ευρουλάκια θα έλεγα. Με ένα background story και με μια καρτούλα που είναι πάνω επίσης η φιγούρα. Η statue, συγγνώμη πάλι. Λοιπόν, δεν έχουμε game. 60 ευρώ. Εντάξει, άμα πετύχαινε το game όπως είπα, ίσως να ήταν η αξία της λίγο πιο πάνω. Εντάξει, προσωπικά τώρα δεν τρελαίνομαι κιόλας, γιατί παίζει να την έχω πετύχει και πιο φθηνά, καινούρια, γύρω στο 40 με 50. Όπως είπαμε, αυτό είναι, έχει να κάνει με το πώς θα πουληθεί το game, πώς θα βγει και τα σχετικά. Προσωπικά μου αρέσει, καλή τιμή θα έλεγα έδωσα, αλλά για 130 ευρώ τότε που ζητούσαν 140, πόσο ήταν, δεν το έχω στο μυαλό μου τώρα, δεν θα τα έδινα με τίποτα. Λοιπόν, μάγκες, αυτό ήταν το unboxing, δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πούμε και να σχολιάσω. Δύο φακελάκια και η στέτιου. Να δούμε τώρα που θα τη βάλουμε. Ο χώρος 0. Στο επόμενο unboxing θα ανοίξω πάλι κάτι μεγάλο, μεγάλο. Να ξέρετε, έχω άλλα δύο πολύ μεγάλα και μετά πιστεύω να πέσει λίγο η ησυχία στο κανάλι, διότι παίζει και μία μετακόμιση σε λίγο καιρό και δεν υπάρχει χρόνος για τίποτα. Γι' αυτό όσοι αναρωτιέστε what the fuck που είσαι mate, sorry μάγκες, αλλά πέφτει η δουλειά. Λοιπόν, ευχαριστώ που είστε για άλλη μια φορά μαζί μου. Θα τα πούμε σύντομα. Περάστε άμα θέλετε μια βόλτα από το Discord. Στην περιγραφή θα βρείτε το link. Βασικά μόνο εγώ είμαι εκεί μέσα, αλλά τέλος πάντων. Άμα θέλετε λίγο μπλα μπλα, περάστε. 24-24 ώρο, είμαστε εκεί για εσάς. Not. Λοιπόν, τα λέμε μάγκες.